Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών, αφιερώνουμε σήμερα ένα μέρος της εκπομπής μας. Η βία μέσα στην οικογένεια είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό και διαπολιτισμικό, το οποίο έχει πολύ μεγάλες προεκτάσεις. Κοινωνικές, δεν διαλέγει κοινωνικές τάξεις. Είναι ένα θέμα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο σήμερα θα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή μας. Πολλές γυναίκες βιώνουν προβλήματα όπως φόβο, ανασφάλεια, εξάρτηση, συναισθηματική παγίδευση, ενοχές. Όλα αυτά μέσα από την εκπομπή μας με την κατάλληλη ψυχολόγο θα τα συζητήσουμε εδώ για να βρούμε αναλύσεις και προεκτάσεις. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά τις ιώσεις και τις λοιμώξεις, τις οποίες αυτό το διάστημα πάρα πολύ κόσμος ταλαιπωρείται. Μαζί μας εδώ στο στούντιο θα έρθει μία γιατρός ορειλά, με την οποία θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε κάποια προβλήματα αυτής της εποχής. Θα συζητήσουμε για το αντιγρυπικό εμβόλιο, θα κάνουμε μία συζήτηση για τα γνωστά μας αντιβιωτικά και πώς πρέπει να τα παίρνουμε. Όλα αυτά σε λίγο μαζί σας. Γεννήθηκες γυναίκα, κόρη, μάνα, αδερφή, σύντροφος. Γεννήθηκες γυναίκα. Και αυτό για κάποιους αρκεί. Για να κάνουν κομμάτια την ψυχή. Το κορμί. Τη ζωή σου. Οι γυναίκες υφίστανται κάθε λογής βία. Στο σπίτι, στη δουλειά, σε δημόσιους χώρους, σε όλο τον κόσμο. Μία στις τρεις γυναίκες άνω των 15 ετών έχει πέσει θύμα σωματικής ή σεξουαλικής βίας. Η βία επεκτείνεται. Αλλάζει μορφή. Παίρνει νέες όψεις. Ηλεκτρονική παρενόχληση. Ψηφιακή παρακολούθηση και εκφοβισμός. Σχολικός εκφοβισμός. Τι κάνουν οι γυναίκες? Μένουν στη σιωπή. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σπάσει η σιωπή? Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δημιούργησε ένα πανελλαδικό δίκτυο δομών και υπηρεσιών για την πρόληψη και την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. 40 συμβουλευτικά κέντρα γυναικών θυμάτων βίας. 21 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους. Γραμμή SOS 15900. 24 ώρες το 24ωρο. 365 ημέρες το χρόνο. Στέλνουμε το μήνυμα: δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών, όλοι μαζί λέμε όχι στην ενδοοικογενειακή βία. Όχι στη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Όχι στη διακίνηση και στην εμπορία ανθρώπινων ζώων. Όχι στον ψηφιακό εκφοβισμό. Όλοι μαζί λέμε ναι στη γυναίκα. Ναι σε μια ζωή χωρίς φόβο. Παρακολουθήσατε λοιπόν το θέμα της συζήτησής μας με το βίντεο που έχετε ήδη δει. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο η αγαπημένη φίλη Έλσα Μπάρδα, κλινικός ψυχολόγος, αναλύτρια εφαρμοσμένης συμπεριφοράς. Καλησπέρα. Καλησπέρα πολύ. Καλώς ήρθες από την Αθήνα. Έχω μάθει ότι κάνεις διάφορες δουλειές και εκεί και είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που σήμερα βρίσκεσαι εδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Χαρά δικιά μου. Πραγματικά σήμερα μετά από πολλές προσπάθειες κατάφερα να σε φέρω εδώ στην εκπομπή. Οι τηλεθεάτριες ζητήσανε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό και είσαι η πλέον κατάλληλη.
Και το θέμα μας σήμερα αφορά τη σωματική κακοποίηση, το σύνδρομο της Στοκχόλμης, του μετατραυματικού στρες. Μεγάλο θέμα, Έλσα. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πολύ μου για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει μία παγκόσμια έκταση και δεν κάνει όπως σωστά έθεσες διακρίσεις, ούτε σε επίπεδο μόρφωσης, ούτε σε πολιτισμό. Είναι παγκόσμιο και μάλιστα μία γυναίκα αναλεπτό δηλώνει κακοποίηση σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς, ο δυτικός πολιτισμός δεν είναι εξαίρεση σε αυτό το κανόνα. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί καθημερινά υπάρχουν τηλεφωνήματα σε διάφορα κέντρα τα οποία μαθαίνουμε και εμείς και προσωπικά τηλεφωνήματα τα οποία μας ζητάνε τηλεθεάτριες να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν κάποια τέτοια περιστατικά. Φυσικά να πούμε ότι ο αριθμός βοήθειας, γραμμή βοήθειας είναι το 15900, στο οποίο ο κόσμος μπορεί να τηλεφωνεί και να παίρνει τις κατάλληλες πληροφορίες. Εμείς εδώ με τα δικά μας τηλέφωνα επίσης είμαστε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μας βλέπετε κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και κάθε Τετάρτη σε επανάληψη στις 7.30. Λοιπόν, ποιες είναι οι φάσεις, Έλσα, που περιγράφουν τον κύκλο της ενδοοικογενειακής βίας? Λοιπόν, ο κύκλος ξεκινάει με το μήνα του μέλητος. Είναι η πρώτη γνωριμία με τον αργότερα θήτη, αν το πούμε θήτη, όπου παρουσιάζεται μια εικόνα του τέλειου άνδρα, του ευγενικού, του άνδρα που εάν τον αγαπήσεις θα σου φέρει τον ουρανό μετάστρα στα πόδια σου. Είναι βέβαια όλο αυτό πολύ υπερβολικό και όπως λέει η παροιμία, πολύ τέλειο για να είναι αληθινό. Μετά από κάποια περίοδο ακολουθεί η φάση της έντασης, η οποία περιγράφεται από λεκτική, εδώ έχουμε τη λεκτική και τη συναισθηματική κακοποίηση. Μάλιστα. Που σημαίνει προσβολές, μείωση προσωπικότητας. Πάρα πολύ σωστά. Αυτή η φάση, να τονίσουμε, ότι είναι πάρα πολύ βασική, γιατί είναι η φάση στην οποία είναι το στάδιο εκείνο στο οποίο το άτομο αρχίζει και πείθεται ότι μειονεκτεί γενικά με το υπόλοιπο σύνολο που υπάρχει. Μιλάμε για το θύμα. Μιλάμε για το θύμα. Ναι. Ουσιαστικά αυτός ο συνεχόμενος ξεφτυλισμός, ναι, μειώνει την πιθανότητα το θύμα να αντιδράσει στο επόμενο στάδιο. Μάλιστα. Το επόμενο στάδιο, το επόμενο στάδιο είναι η συγχώρεση. Ο θήτης ζητάει συγχώρεση, ναι, που ίσως και να την πιστεύει. Ότι μπορεί να την πάρει τη συγχώρεση από το θύμα. Ναι, και ίσως να πιστεύει και ο ίδιος ότι όντως λυπάται και, ναι, το μετάνιωσε. Είναι κοινή συνενέση αυτό το στάδιο της συγχώρεσης. Ναι. Οπότε περνάμε στο πάλι σε μια φάση stage, honeymoon stage που λέμε. Ναι. Όλα πάλι γίνονται πάλι καλά. Όλα είναι τέλεια, υπερβολικά τέλεια. Ναι. Για να είναι αληθινά. Μπράβο, χατήρια, αγάπη απίστευτη. Η επόμενη και τελική, το τελικό στάδιο, ναι, είναι αυτό το στάδιο το τραγικό της σωματικής κακοποίησης. Mm-hmm. Λοιπόν, η συγχώρεση μπορεί να ακούγεται στα αυτιά μας όμορφη, είναι καλή, ναι, αλλά ουσιαστικά όταν αυτός ο κύκλος περάσει μία φορά, δεύτερη, τρίτη, εκεί έχουμε νόμιμα ότι το θύμα, υπάρχει θύμα κακοποίησης, τώρα, ναι, συναισθηματική μόνο και σωματική, εξαρτάται από την περίπτωση. Η συγχώρεση λοιπόν είναι μέρος της κακοποίησης. Γιατί? Γιατί μέσα από τη συγχώρεση ο θήτης δημιουργεί μια σχέση ελέγχου στο θύμα, ναι, και ουσιαστικά συμμορφώνει το θύμα, αν θέλετε. Το χειρίζεται με λίγα λόγια. Το χειρίζεται πολύ, ναι, σωστά. Και αρχίζει να βλέπει και τα όρια του. Α, με συγχώρεσε. Πάμε προχωράμε πιο άγρια. Παρακάτω. Ναι. Και εδώ έχουμε ότι η διάρκεια και τα στάδια, η διάρκεια των, ναι, σταδίων και η συχνότητα αλλάζει ανάλογα με το πόσο αντέχει το θύμα. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι το στάδιο της έντασης αρχίζει και μεγαλώνει. Το honeymoon period, ναι, αρχίζει και μικραίνει. Σαφώς. Η ένταση του σταδίου του ξεσπάσματος της σωματικής κακοποίησης,
Γίνεται πιο άγριο. Μάλιστα. Και πιο αμελητό. Νομίζω ότι περιγράψαμε αρκετά την πρώτη μας ερώτηση. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να δώσουμε μία περιγραφή του θήτη. Το προφίλ του με λίγα λόγια. Το προφίλ, ναι. Ο θήτης, όπως είπα προηγουμένως, ναι, είναι ο ευγενικός, ο κλικός, αυτός που αξίζει να αγαπηθεί. Ξέρει να κολακεύσει μία γυναίκα, ναι, ένα βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά ξέρει και να κρύβεται. Με λίγα λόγια. Ναι. Ξέρει να κρύβεται ακριβώς, το έθεσες πάρα πολύ σωστά, γιατί ο θήτης είναι αυτός ο οποίος έχει τον τρόπο, όπως, ναι, είπες, είναι χειριστικός. Το περιέγραψες τέλεια. Ναι. Θα έλεγα και μια διπολική συμπεριφορά εδώ, καταλαβαίνω, από ό,τι μας λες ότι μπορεί να υπάρχει. Ναι, υπάρχει διπολική, ναι, συμπεριφορά, ακριβώς. Ο θήτης θα κερδίσει την κοινή γνώμη. Πάντα. Ναι. Δηλαδή θα είναι αυτό το παράδειγμα προς μίμηση. Η τέλεια συμπεριφορά, το καλό παιδί, ευγενικός, απόλυτα δοτικός. Ναι. Συνεπώς θα πείσει όλο το περιβάλλον ότι είναι τέλειο. Όλα είναι καλά. Όλα είναι καλά. Ακόμα, μάλιστα, και την οικογένεια, ναι, του θύματος μπορεί. Το ψυχολογικό ποτρέτο, πέρα από αυτό, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση συνήθως. Ναι. Τώρα μιλάμε για την πλειοψηφία. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Mm-hmm. Η πλειοψηφία πάντα. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έχουμε μία αποδιοργάνωση στο συναίσθημα, που σημαίνει ότι ο θήτης αδυνατεί να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και απογοήτευση μπορεί να την εκφράσει με θυμό. Και εκεί έχουμε και μια δυσκολία στο να εκφράσει με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο τα έντονα αυτά συναισθήματά του. Μάλιστα. Έχουμε μια διαστρεβλωμένη έννοια κτητικότητας και εξουσίας. Ουσιαστικά θεωρεί το θύμα του κτήμα του. Κτήμα του. Ακριβώς. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να αποδεχτεί ακόμα και τη διαφορετικότητα, ναι, στην άποψη του θύματος. Φυσιολογικά ένα ζευγάρι μπορεί να διαφωνήσει σε κάτι. Mm-hmm. Δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο καλούπι, ναι, έχουμε ελευθερία άποψης. Δεν είναι κάτι το οποίο τον προκαλεί. Επίσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει κάποιες παρορμήσεις του, δεν ελέγχει τις πράξεις του, ναι, και ειδικά από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαχειριστεί με υγιή τρόπο και λειτουργικά το θυμό του, όταν θυμώνει ούτε ξέρει τι λέει, ούτε ξέρει τι κάνει. Ούτε ξέρει τι και κάνει. Έχει άγνοια κινδύνου το, μάλιστα, τι μπορεί να επιφέρει, ναι, αυτό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνη. Ακραίες συμπεριφορές επομένως συναντάμε. Ναι. Σαφώς. Τώρα μιλάμε στην περίοδο, δηλαδή, ότι ούτως ή άλλως το βλέπουμε αυτό και στην πορεία, όταν αρχίζουν τα προβλήματα τα έντονα. Μάλιστα. Μέσα στην οικογένεια ή μέσα στο ζευγάρι, θα λέγαμε. Ακριβώς. Εάν έχεις τελειώσει την περιγραφή αυτή, θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με μία ναρκισιστική διαταραχή, η οποία είναι η συμπεριφορά του θήτη τελικά. Ο θήτης απαραίτητα δεν είναι απαραίτητο να έχει ναρκισιστική διαταραχή. Ναι. Μπορεί να έχει διπολική διαταραχή, μπορεί να έχει κάτι άλλο. Ο καθένας είναι διαφορετικός. Μάλιστα. Αλλά τι γίνεται. Βλέπουμε κάποια ναρκισιστικά στοιχεία. Mm-hmm. Δηλαδή το αίσθημα της μεγαλομανίας, ότι εγώ έχω λάθος και θα αποδώσω πάντα την ευθύνη στους άλλους. Ναι. Αυτό υπάρχει στο προφίλ του θήτη. Το συμπληρώνω τώρα της ευκαιρίας. Ναι. Η μεγαλομανία και αυτό το ότι όσο μπορώ να χειριστώ τους άλλους, αυτή, η ανάγκη να γίνει χειριστικός, η κοινωνική, ναι, επιθετικότητα. Είναι τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Ναι, ο θήτης, αν βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου έχει τον έλεγχο, έχει το πάνω χέρι, ναι, στην σχέση, ακόμα και αν δεν είναι η ερωτική σχέση, ακόμα και είναι ένα άλλο περιβάλλον, ναι, και εκεί θα δούμε ξεσπάσματα. Τη συμπεριφορά. Είναι, υποκρίνεται ώσπου να πάρει, ναι, τον έλεγχο της σχέσης. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο που θυμήθηκα τώρα, ότι όσο παίρνει τον έλεγχο, ναι, ο θήτης, τόσο δημιουργεί το συναίσθημα στο θύμα, στην προκειμένη περίπτωση στη γυναίκα, ότι είναι λιγότερο ελκυστική, τόσο, μάλιστα, συμπληρώνει και τροφοδοτεί με αυτά τα συναισθήματα, τη γυναίκα. Και έχει τη στιγμή στην οποία πρέπει να περιγράψουμε λίγο το προφίλ των θυμάτων των κακοποιημένων γυναικών. Η κακοποιημένη γυναίκα συνήθως είναι μια γυναίκα η οποία έχει μεγαλώσει με... Συγγνώμη, είναι και κρύος ο καιρός, βλέπεις πολύ να... θα χρειαστώ εγώ την οριλά σε λίγο. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει ένα
περιβάλλον με παραδοσιακές αξίες. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο θήτης από την άλλη, εδώ βλέπουμε ότι έρχονται και κουμπώνουν αυτά, και ο θήτης έχει έντονο το αίσθημα, έντονη την αξία ότι ο άντρας είναι ο αρχηγός, η γυναίκα είναι η υποταγμένη, ο άντρας κυρίαρχος. Όλα με μέτρο βέβαια. Αλλά εδώ έχουμε το ακραίο. Η γυναίκα παίρνει ικανοποίηση μέσα από το ρόλο της στην οικογένεια, μπορεί να έχει οικογένεια ή ως σύντροφος, στη μελλοντική οικογένεια. Συνεπώς θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να το κάνει να δουλέψει όλο αυτό. Θα πιστέψει στο καλό πρόσωπο, όπως λες, το δίπολο αυτό των δύο προσωπικότητων, του τύπου που συχνά οι κριτές λένε, ξέρεις κάτι, ήταν ο κακός μου αυτός. Τώρα είμαι ένα καλός με αυτός, δεν θα το ξανακάνω. Η γυναίκα επιλέγει να πιστέψει στο πώς θα βγάλει αυτόν τον καλό εαυτό. Χαμηλή αυτοεκτίμηση και εδώ είναι ένα άτομο, συνήθως η γυναίκα, η οποία προσαρμόζεται εύκολα στους κανόνες, είναι υπάκουη από τη φύση της. Πλήρως υποταγμένη με κάποιο τρόπο, εγώ θα έλεγα, στο πρόσωπο του άντρα. Πλήρη υποταγμένη, αυτός ουσιαστικά του καλλιεργεί. Μπορεί να υπάρχει από τη φύση. Μπορεί να είναι μια γυναίκα την οποία τη γνώρισε και ήταν δυναμική, ήταν μορφωμένη, είχε όλα τα στοιχεία που λέμε, τη δυναμική γυναίκα. Και αποδέχτηκε όμως τις καταστάσεις, με λίγα λόγια. Ναι, γιατί μεγάλωσε με τα στοιχεία αυτά της υπακοής, της ανοχής. Υπάρχει αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας μέσα, της χαμηλής αυτοεκτίμησης, όπου έρχεται αυτός στις αρχές και το τροφοδοτεί με την κολακία και ουσιαστικά γεμίζει τα κενά της. Και αυτή εθισμένη στο μοίρα του μέλητος, αυτό το στάδιο, θα αναζητήσει ξανά, θα υπομείνει όλα αυτά. Για να τα ξαναπάρει πίσω και με κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Ναι. Και εδώ η άλλη διαφορά με το θήτη είναι τα λέω συνδυαστικά για να, να δώσω όσο πολλές πληροφορίες μπορώ στο κοινό που παρακολουθεί την εκπομπή σου. Η γυναίκα η οποία πέφτει θύμα συνήθως έχει πολύ έντονο και πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Που σημαίνει συμπονεί το θήτη της πολύ εύκολα. Σε αντίθεση με εκείνον που όπως είπα έχει θέμα στο να κατανοήσει τα δικά του συναισθήματα. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές συμπεριφορές. Ο ένας πολύ σκληρός θα λέγαμε, ενώ η άλλη καταδεκτική και υπομονετική κατά κάποιο τρόπο. Και οι δύο με ανασφάλειες. Με ανασφάλειες, ναι. Τώρα, όσον αφορά τα βιώματα τα οποία κάποιο παιδί παίρνει στην ηλικία την παιδική, πώς γίνεται να επηρεάζουν και να τον κάνουν θήτη. Είμαστε τα παιδικά μας χρόνια, το λέω και το ξαναλέω, θα το πω για ακόμα μία φορά. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά, τα αγόρια τα οποία έχουν υποστεί σκηνές βίας, ο πατέρας να χτυπάει τη μητέρα, έχουν διπλάσιες πιθανότητες να αναπαράγουν τον κύκλο της βίας αργότερα. Στη δική τους προσωπική ζωή, στην οικογένειά τους, στη σχέση τους, με λίγα λόγια. Ναι, γιατί αυτό το μοντέλο συμπεριφοράς, αυτό το ρεπερτόριο συμπεριφοράς τους είναι οικείο. Οπότε αργότερα είναι πιθανό, όχι πάντα. Ναι, να παρουσιάσουν αυτή τη συμπεριφορά. Τώρα, όσον αφορά τις γυναίκες, οι οποίες είναι, εδώ είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και έχουμε τα πολλά τηλεφωνήματα, δεν ξέρουν πολλές φορές οι γυναίκες τι να κάνουν. Γιατί επιμένουν και μένουν στο σπίτι παρά την κακοποίηση την οποία περνάνε. Καταρχάς, η ανοχή αυτή, η οποία είναι λίγο παρεξηγημένη, θα το... Ναι, πρέπει λίγο να ξεδιαλύνουμε να εδώ την κατάσταση. Και θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο, λίγο παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό και καλά έκανες και με ερώτησες, πολύ σημαντική η ερώτησή σου, ότι είναι λίγο... θα έλεγα ότι γενικά και ο κόσμος θα δει μια γυναίκα που είναι κακοποιημένη και η πρώτη απάντηση θα είναι αφού κάθεται, καλά να πάθει. Είναι άσχημο αυτό που λέω, αλλά το ακούμε. Γιατί θέλει και κάτι. Καταρχάς, η ενοχή είναι ένας μηχανισμός φυσικός άμυνας. Είναι coping mechanism που λέμε στην Αγγλία. Ο θήτης ξεκινάει, ας φέρω ως παράδειγμα, τα ακραία που συμβαίνει όμως και αυτό, σωματική κακοποίηση. Έρχεται ο θήτης, δίνει μια μπάτσα. Η γυναίκα θα σκεφτεί, δεν έπαθα κάτι, αντέχω. Έχουμε μετά το στάδιο συγχώρεσης μήνα του μέλητος. Ναι. Αντέχω, μπορώ να συνεχίσω. Περνάμε καλά, είμαι θυσμένη σε αυτό το καλό κομμάτι του εαυτού του. Τραύμα μαλλιών.
Και λέω τώρα για ακόμα και σωματικές βλάβες, όπου συνήθως γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί έχω ακούσει αρκετές συνεντεύξεις από γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, όσο ρεαλιστικά μπορώ να το βγάλω. Αντέχω, πάλι ο ίδιος κύκλος. Φτάνουμε, χτύπημα κεφάλι. Αντέχω, δεν έπαθα κάτι. Ναι. Φτάνουμε, έχω αίμα. Εκεί αρχίζει. Και το σκέφτεται. Αρχίζει, ναι. Και το συνειδητοποιεί. Ναι. Επίσης είναι ο κόσμος, είναι το πλαίσιο, το κοινωνικό πλαίσιο. Υπάρχει υποστήριξη. Εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα κρύβεται. Δεν θέλει είναι να ντροπή, δείξει. Είναι ντροπή, είναι εξευτελισμός. Ναι. Όταν ένας άντρας εξευτελίζει συνεχώς τη γυναίκα ή συναισθηματικά, γιατί και τα συναισθηματικά τραύματα είναι πληγές. Ναι. Φυσικά, πούμε, ναι. Και η λεκτική βία είναι πολύ άσχημο φαινόμενο. Ντρέπεται να το πει έξω. Ναι. Τι να πει, μου έκανε αυτό, μου έκανε το άλλο. Ειδικά όταν το άμεσο περιβάλλον, θεωρεί ότι... Δεν πρέπει να το μάθει. Το άμεσο περιβάλλον θεωρώ ότι πρέπει να το μάθει, αλλά από την άλλη δεν είναι και χαζή να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ακριβώς, το άμεσο περιβάλλον. Είναι πολύ κοντινή η επαφή. Αν η απάντηση... Κυρίως από την πλευρά της οικογένειας του θήτη που είναι δικό τους μέλος. Ναι. Είναι, εντάξει, έτσι είναι το ζευγάρι, μάλλον το ξαναβρίσκει. Εδώ θα σταθώ και θα πω ότι δυσλειτουργίες υπάρχουν σε όλα τα ζευγάρια. Υπάρχουν και περίοδοι οι οποίοι παίρναν τέλη, υπάρχουν περίοδοι που μαλώνουν. Θα υπάρχουν λάθη μέσα στη σχέση. Σε ποιο σημείο φτάνουν όμως είναι το θέμα μας. Ακριβώς. Ναι, το ερώτημα δεν είναι που έφταξε το θύμα και τι δεν έκανε σωστά και τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα. Μάλιστα. Όταν το γεμίζουμε με ενοχικότητα το θύμα και όταν το θύμα ουσιαστικά αναλαμβάνει όλη την ευθύνη, δεν πρόκειται ποτέ να αναζητήσει βοήθεια. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει διάλογος, καταλαβαίνω. Να πούμε Έλσα. Και τον έρωτα. Ναι. Ναι, αλλά να πούμε και τον έρωτα. Ναι. Όταν είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο, τότε καταπιέζεις τα αρνητικά σου συναισθήματα και απλά στέκεσαι και μαγκώνεσαι από την εικόνα που θες να πιστέψεις. Ναι, αυτό που θέλεις να πιστέψεις είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε ένας άνθρωπος έχει τα δικά του πιστεύω και μπορεί δύο διαφορετικά άτομα να δουν την περίπτωση με διαφορετικό οπτικό πρίσμα, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά το σύνδρομο της Στοκχόλμης, τι ακριβώς είναι αυτό και πώς συνδέεται με την ψυχολογία του θύματος? Το σύνδρομο της Στοκχόλμης ουσιαστικά είναι σύνδρομο που ξεκίνησε από τις καταστάσεις ομοιρίας, όπου το θύμα άρχισε να συνηθίζει την κακοποίηση και στο τέλος άρχισε να συμπαθεί ουσιαστικά το θήτη και να το συμπονεί. Πολύ περίεργο αυτό. Είναι σε σχέσεις απόλυτης εξουσίας, όπου κυριαρχεί η καταχρηστική συμπεριφορά. Και από την πλευρά του θύματος βλέπουμε το ένστικτο της επιβίωσης. Mm-hmm. Έτσι είναι λοιπόν και σε μια τέτοια καταχρηστική σχέση, όπου μέσα από την υπερβολική, εδώ βλέπουμε ότι όταν τραβάει χρονικά όλο αυτό, η ανοχή δημιουργεί ταύτιση υποσυνείδητα στο θύμα, όπου το θύμα αρχίζει να προσπαθεί να ευχαριστήσει συνεχώς το θήτη. Σε ενοχλεί φωνή μου, ναι, δεν θα μιλάω. Δεν σου άρεσε το τσάι μου, το πέταξες? Ναι, θα το μαζέψω. Λέω εγώ κάποια παραδείγματα. Ναι. Απλά πράγματα που εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να θεωρούμε, μα γιατί γίνεται να μαλώσει ένας άνθρωπος για αυτά? Και όμως, εκεί βλέπουμε ότι το θύμα αρχίζει και ταυτίζεται και αρχίζει και συμπονεί. Αρχίζει να καταλαβαίνει. Μάλιστα. Εκείνος πάλι κάνει blame, ρίχνει τις ευθύνες. Είχα μια δύσκολη μέρα, γι' αυτό είχα νεύρα. Φταίς εσύ, φταίει ο γείτονας. Δεν ξέρει τι του φταίει, εγώ θα έλεγα. Δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ναι, δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια σημάδια αναγνώρισης του μετατραυματικού στρες. Και ποια μπορεί να είναι αυτά, Έλσα? Το σύνδρομο Στοκχόλμης φέρνει αργότερα, ναι, και το μετατραυματικό στρες. Και πολύ καλά έκανες τη σύνδεση. Σε ευχαριστώ γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να πούμε και κάποια σημάδια. Ναι, πρέπει να το πούμε. Πράγματα τα οποία μπορούσαν να ευχαριστούν το άτομο, να έκανε οτιδήποτε, ακόμη και το να δει την αγαπημένη του ταινία. Mm-hmm. Αυτό μπορούσε να ήταν πηγή όπου αντλούσε ευχαρίστηση. Πλέον το χαμόγελο αρχίζει σιγά σιγά σβήνει και έχουμε το κομμάτι με τραυματικού στρες, εφιάλτες, ναι, μελαγχολία, εφιάλτες. Ναι. Flashbacks, ακόμα και όταν φύγει κάποιος από το θήτη, ακόμα και όταν απομακρυνθεί από αυτή τη σχέση, μπορεί να το ακουβαλάει όλα αυτά και να δυσκολευτεί ακόμα και να κάνει έναν επόμενο δεσμό από φόβο ότι κάποιος άλλος μπορεί
να προδώσει πάλι τα συναισθήματά του. Και όπως είπες, φόβος και πολλές ενοχές. Ενοχές και flashbacks. Χωρίς να υπάρχει λόγος ακριβώς. Αναδρομές το, και τι θα μπορούσα να είχα κάνει διαφορετικά. Και πολλές φορές πάλι καταπίεση των αρνητικών συναισθημάτων, σκεφτόμενος το, η γυναίκα σκεφτόμενη ότι ωραία, τότε περνούσαμε ωραία εκεί που πηγαίναμε ή τότε κάναμε το άλλο. Αγνοώντας τελείως οτιδήποτε αρνητικό έχει συμβεί. Καταπιέζεται όλο αυτό από τη μνήμη. Θα έλεγα ότι συζητάμε πολλά πράγματα και ωραία. Γυναίκες οι οποίες μένουν στο σπίτι, που δεν δουλεύουν κατά βάση, είναι περισσότερες σε θύματα, σε τέτοιες ενδοοικογενειακής φύσεως καταστάσεις. Γενικότερα, όσο πολύ μπορεί και εξουσιάζει ο άντρας. Ας πούμε άντρας και γυναίκα. Ο άντρας ο οποίος θέλει να εξουσιάσει τη γυναίκα απόλυτα, σε μία σχέση απόλυτου ελέγχου, παθολογικής ζήλιας, που είναι ένα από τα συμπτώματα, τα πρώιμα. Δεν θυμάμαι, το ανέφερα. Όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι ένα πολύ έντονο σημάδι, παθολογική ζήλια, το ότι πρέπει να έχω τον έλεγχο πλήρες, τι κάνεις, που είσαι. Ναι. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα μέσα από αυτό. Αυτός ο άνδρας μπορεί να γνωρίσει μια γυναίκα, η οποία είναι εργαζόμενη, ανεξάρτητη, είναι και παρτιάνη, μάλλον, τι άλλο. Ναι. Σιγά σιγά, τι θα κάνει. Και για το σύνδρομο Στοχόλμης ισχύει αυτό. Mm-hmm. Θα την κόψει από όλο τον κοινωνικό περίγυρο, έτσι ώστε να μπορεί να την επηρεάσει, και θα αρχίσει, αγάπη μου, σε παρακαλώ, γιατί να πας στη δουλειά, παίρναμε τόσο όμορφα. Ναι. Θα σου δώσω εγώ τα λεφτά. Η απόλυτη σιγά εξουσία. Σιγά, ναι. Και μετά περνάμε στο ότι η γυναίκα είναι οικονομικά εξαρτημένη. Εξαρτημένη απόλυσης απόψης και όχι μόνο οικονομικά, συναισθηματικά, δεμένη με την οικογένεια και απόλυτα. Απλά, συγγνώμη παρεμβαίνω, αυτό που θέλω να δώσω στους τηλεθεατές να καταλάβουν είναι ότι δεν είναι απαραίτητο η γυναίκα από την αρχή να είναι απόλυτα εξαρτημένη. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μέσα από όλα αυτά τα στάδια θα δημιουργήσει τις συνθήκες εξάρτησης και μπράβο είναι και το οικονομικό. Γιατί και τα ξεσπάσματα βγαίνουν μέσα και από τα οικονομικά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά έχουμε να συζητήσουμε και κάποια άλλα πράγματα όσον αφορούν τα παιδιά, όσον αφορούν τις εξωσυζυγικές σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνδρες αυτοί. Ας συζητήσουμε ένα από τα δύο, ποιο επιλέγεις, γιατί σιγά σιγά και ο χρόνος μας τελειώνει. Ας πούμε παρόλα τις εξωσυζυγικές σχέσεις. Τι γίνεται στη φάση αυτή, γιατί οι άνδρες αυτοί αναπτύσσουν μία συμπεριφορά και έχουν και διπλή ζωή. Πολλές φορές θα ακούσουμε ότι το ακραίο, μια ακραία γνώμη, μετά από ένα ξυλοδαλμό που ίσως βγήκε ως θέμα στην επικαιρότητα, συζητηθεί, θα ακούσουμε κάποιες απόψεις όπου είδες που τον έφτασε, φαντάσου, ίσως και την έπιασε τα πράσινα με κάποιον άλλον άνδρα. Μπορεί να ακούγεται αστείο, δεν είναι αστείο βέβαια αυτό, γιατί είναι λίγο πιο σπάνιο. Η γυναίκα θύμα, η οποία είναι ένα... Φοβισμένο πλάσμα, μπράβο. Που κάθεται εκεί από ανοχή και τον αγαπάει. Γιατί δεν παίρνει πρωτοβουλίες για τη ζωή της και την καθημερινότητά της. Είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι πολύ, θεωρώ ότι είναι σχετικά πίθανο. Παρ' όλα αυτά μπορεί ο ίδιος να το πει. Άνα, για να κρύψει κάποια δικά του θέματα. Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα, λένε. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν το διαχειρίζεται και ο ίδιος, γιατί είναι και αυτό μέρος της κακοποίησης. Αν ο άνδρας αυτός ο οποίος κακοποιεί τη σύντροφό του έχει μία εξωσυζυγική σχέση, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μέρος της κακοποίησης. Είναι και λόγος της κακοποίησης πολλές φορές. Για να κρύψει κάποια πράγματα τα οποία κάνει σε μία άλλη του ζωή. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό, αν το τρίτο άτομο είναι και πιεστικό, γιατί και το τρίτο άτομο, υπάρχουν άτομα που μπαίνουν μέσα στη σχέση, η οποία έχουν μια υγιή προσωπικότητα και υπάρχουν άτομα που ίσως έχουν θέματα και να ικανοποιούνται μέσα από το ότι το άλλο άτομο τυρανιέται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι ακραίο αυτό που λέω, αλλά συμβαίνει. Αλλά είναι μέρος της κακοποίησης και αυτό. Γιατί πάλι θα ρίξει. Αν παραδεχτεί ότι εγώ έχω απιστήσει, λέμε για τις περιπτώσεις που απιστούν, όχι όλοι, τότε θα πει... Το πιο πιθανό είναι ότι θα πει στη σύντροφό του: κοίταξε να δεις, δεν μου έδινες αυτό που ήθελα. Αναγκάστηκα και το βρήκα αλλού. Ναι.
Το αξίζει. Παρ' όλα αυτά, ναι. Είναι και συναισθηματική κακοποίηση μετά. Αυτό είναι περισσότερο το... Η συναισθηματική κακοποίηση είναι πολύ δύσκολο θέμα. Το βιώνει πάρα πολλοί κόσμος, πιστεύω, και οι περισσότερες γυναίκες σιωπούν. Υπάρχει και το θέμα του αλκοόλ, το οποίο μπαίνει στην όλη κατάσταση για να κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, θα έλεγα πολλές φορές, Έλσα. Όπως επίσης θα συζητήσουμε λίγο και τα παιδιά πώς το βλέπουν. Έτσι, μια γενική εικόνα από όλα τα περιστατικά αυτά των ανθρώπων, των ζευγαριών, των γυναικών που έχεις δει, τι έχουν πει. Θεωρώ ότι είναι ένα τραυματικό, είναι μια τραυματική εμπειρία όλο αυτό για ένα παιδί. Ναι. Να το βλέπει, να το να ακούει. Να το βλέπει, να το ακούει γενικότερα. Ναι. Οι καυγάδες, η ένταση. Ναι. Και είναι οι επόμενοι θύτες, ίσως. Και για τα κοριτσάκια. Και για τα κοριτσάκια, διότι υπάρχουν και κάποια βίντεο τα οποία είδα, κοριτσάκια τα οποία μεγαλώνουν με τραύματα, γίνονται έγκυες. Το μωρό που έχουν και κυοφορούν στην κοιλιά τους, κάποια στιγμή λαμβάνει και αυτό κάποια μηνύματα μέσα από τη μητέρα και από το σώμα της μητέρας, θα λέγαμε. Τα οποία μπορεί... Ναι, αισθάνεται το μωρό, φαντάζομαι, αλλά μου έδωσε μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω το εξής. Είχα ακούσει μια συνέντευξη από μια γυναίκα που έχει κακοποιηθεί και έλεγε: εγώ προσευχόμουν στο Θεό να τελειώσει όλο αυτό, να με βοηθήσει, να μου δείξει ένα σημάδι. Δεν ξέρω τι να κάνω, νιώθω αβοήθητη. Ναι. Γιατί έχουμε αυτό το αίσθημα βοηθησίας μετά από κάποιο διάστημα. Που μπορεί, όπως προανέφερες, να οδηγήσει και στην κατάθλιψη. Απομόνωση, μοναξιά και ό,τι συνεπάγεται. Ναι, ήθελα ένα σημάδι, προσευχόμουν. Και τελικά της ήρθε το σημάδι. Αυτό το σημάδι πάντα δεν είναι αυτό που όλοι πιστεύουμε. Μπορεί να το πλέον απλό. Mm. Οι περισσότερες γυναίκες φεύγουν από αυτές τις σχέσεις τις καταχρηστικές όταν έχουν παιδιά. Αποφασίζουν να φύγουν όταν γεννήσουν το παιδί τους και μετά. Ναι. Γιατί εκεί μπορεί ο σύντροφος να έχει χάσει ταυτότητά σου. Ακριβώς. Και την αξία σου ως άνθρωπος, να νιώθεις ανάξια. Αλλά εκεί πρέπει να σκεφτείς το παιδί. Κυριαρχεί το ένστικτο της μάνας. Της μητρότητας, ακριβώς. Νομίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Τα τηλέφωνα, όπως είπαμε, της εκπομπής μας είναι ανοιχτά. Η γραμμή 15900 είναι για τηλέφωνα γυναικών οι οποίες έχουν προβλήματα και μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή αυτή, γραμμή βοήθειας λοιπόν. Να τελειώσουμε και να πούμε, όταν υπάρχει μια τέτοια σχέση, είτε είναι μέσα σε ένα γάμο, είτε είναι απλή συμβίωση ή οτιδήποτε, πότε πρέπει να απομακρυνθούμε από μια τέτοια τοξική σχέση, σε ποια φάση και πότε πρέπει να επισκεφθούμε έστω και μία ψυχολόγο, έστω και ένα άτομο το οποίο θα μας δώσει μία σωστή όμως συμβουλή. Θεωρώ ότι όταν γίνεται τοξική σχέση το αντιλαμβανόμαστε, απλά δίνουμε άλοθη στον εαυτό μας. Και περιθώριο χρόνου ίσως και περιθώριο χρόνου να αλλάξει ο άλλος. Ότι πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει. Ναι, περιμένει η γυναίκα συνήθως να επιστρέψει ο καλός του εαυτός, αλλά συνήθως κλιμακώνεται η πρόκληση και δεν ανθίζει ο καλός εαυτός. Βέβαια, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις όπου άντρες πραγματικά ξανασκέφτηκαν το γιατί, το πώς, μετάνιωσαν για τον πόνο που προκάλεσαν στους άλλους. Αυτό όμως το να ζητήσει ένας άντρας. Μια συγχώρεση. Όχι πέρα από τη συγχώρεση. Το να αναζητήσει πρέπει να πάει κάποια στιγμή για θεραπεία για να λύσει ότι οποιαδήποτε θέμα τα κουβαλάει και δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτό το θυμό. Το να ζητήσει όμως βοήθεια δεν μπορεί μόνο η γυναίκα να τον πείσει. Εδώ μπαίνει το πλαίσιο. Δηλαδή πρέπει και το δικό του οικογενειακό πλαίσιο και γενικά ο περίγυρος να τον πιάσουν και λίγο να τον σπρώξουν στο να αναζητήσει βοήθεια. Και να καταλάβει ότι έχει πρόβλημα βασικά, γιατί οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Ναι, όντως δεν το καταλαβαίνουν περισσότεροι. Οπότε ήταν πάρα πολύ βασικό αυτό. Και να μην βάζουμε άλοθη στο ότι okay, γίνεται αυτό, όχι. Ο ρόλος του συντρόφου για τις γυναίκες που μας ακούνε και ίσως είναι σε αυτήν την κατάσταση, να σκεφτούν ξανά ποιος είναι ο ρόλος του συντρόφου. Ο ρόλος του συντρόφου και από τις δύο πλευρές είναι να αγαπάει, να δίνει ασφάλεια, ηρεμία, αφοσίωση. Δεν είναι ο ρόλος του να δηλητηριάζει και μια να εγκλωβίζει το άλλο του μισό σαν κτήμα σε μία σχέση συνεχής ταπείνωσης. Όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχτεί, Έλσα, καταρχήν ο σύντροφος. Και εδώ παίζει ρόλο το περιβάλλον, και το οποίο περιβάλλον, πρέπει να μην μείνει συνένοχο σε αυτή την αποτρόπαια πράξη, γιατί
Το λέμε και το συζητάμε, αλλά όταν φτάνει και κλιμακώνεται σε αυτό το κύκλο βίας, εκεί είναι επικίνδυνο, είναι απειλή κατά της ζωής κάποιες φορές. Συμφωνώ απόλυτα. Όχι και πάντα, ναι. Λέω πάντα με ναι. τις ακραίες περιπτώσεις. Η δική μου άποψη και η δική μου γνώμη κλείνοντας το πρώτο μέρος αυτό της εκπομπής, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις και εσύ και θα έχεις και τον τελευταίο λόγο, είναι ότι τα ζευγάρια πρέπει να πηγαίνουν από κοινού ίσως σε οικογενειακούς συμβούλους. Και ψυχολόγους. Ναι, και από κοινού, αλλά θα έλεγα ότι η προσωπική μου άποψη στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το μεγαλύτερο, δηλαδή τη διαχείριση μου, ναι. έχει ανάγκη το λίγο να τα βρει μόνος του πρώτα με τον εαυτό του και μετά. Αλλά το να το αποδεχτεί και να αρχίσει είναι ένα πρώτο βήμα. Είναι ένα πρώτο βήμα. Και η αγάπη είναι ναι. θεραπευτική, αν το θέλει και ο ίδιος, γιατί μερικές φορές αγαπάμε και με το λάθος τρόπο. Σήμερα η συζήτησή μας νομίζω ότι μπήκε σε μία βάση. Πιστεύω ότι θα μιλήσουμε σε επόμενες εκπομπές μας, Έλσα, για σεξουαλική παρενόχληση, θα μιλήσουμε για βιασμό, θα μιλήσουμε για την κακοποίηση των παιδιών. Έχουμε αρκετά θέματα, φίλοι τηλεθεατές, όπως βλέπετε. Πολύ, να μου. Και όμως είναι καθημερινά προβλήματα, τα οποία δεν πρέπει να είναι ταμπού, και εμείς μέσα από την εκπομπή αυτή φροντίζουμε αυτά τα θέματα να τα φέρουμε στην επιφάνεια και να μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Γιατί εσείς μας το ζητάτε, φίλοι μου. Έλσα μου, δεν έχω παρά να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ πολύ.